συζήτηση. Το ψώμι σε πορώνει πάλι. Extreme Sports, Action and Hobbies. Όλα είναι live. 10 με 13 Απριλίου, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντοφαλίου. Προπόληση viva.gr. Παπασωτηρίου, Public 7 Sports. Όταν μιλάμε για BMW, η πρώτη μοτοσικλέτα που έρχεται στο μυαλό όλων μας δεν είναι άλλη από την GS. Με μια ιστορία περίπου 30 χρόνων, η GS ταυτίστηκε με αναβάτες που ξεκίνησαν να εξερευνούν τον κόσμο, αλλά και με αναβάτες που ξεκινάνε απλά για ένα ταξίδι. Η νέα GS ανανεώνεται, με κύρια και βασική ανανέωση τον υγρόψυκτο boxer κινητήρα της. Θα συνεχίσει άραγε να αποτελεί το best seller μοντέλο σε όλη την γκάμα της BMW? Για πάμε να τη δούμε. Το κράνος μου, παρακαλώ. Trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Το BMW 1200 GS, στη μορφή που παρουσιάστηκε το 2013, είναι μια μοτοσικλέτα ορόσημο από πολλές απόψεις. Και αυτό γιατί φέρνει μαζί του μεγάλες αλλαγές και πρωτιές για τα δεδομένα της BMW. Από το 2004 που πρωτοεμφανίστηκε, έχει πουλήσει πάνω από 180.000 μοτοσικλέτες, ενώ η ιστορία 30 χρόνων του έχει κάνει πολλούς αναβάτες να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι ανταγωνιστές του R1200 GS έγιναν πολύ και άκρως απειλητικοί τα τελευταία χρόνια. Έτσι η BMW έπρεπε να κάνει το μεγάλο βήμα, έπρεπε να κάνει κάτι το διαφορετικό στη μοτοσικλέτα της, κάτι που θα την κρατούσε στην κορυφή. Η BMW λοιπόν ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία του GS, παρουσιάζοντας την R1200 GS στην τελειότερη μορφή της. Ο νέος boxer κινητήρας που φοράει το GS έχει μερική υγρόψυξη, που αφορά τις κλινδροκεφαλές, ή αλλιώς, όπως γράφει η BMW, είναι αεροϋγρόψυκτος, και αυτό επειδή ο αέρας εξακολουθεί να παίζει βασικό ρόλο στην ψύξη του κινητήρα. Η ροή του καυσίμου είναι πλέον κάθετη αντί για οριζόντια, και στο περίβλημα του κινητήρα ενσωματώνεται το εξατάχυτο κυβότιο, καθώς και ένα υγρό συμπλέκτης με λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος σε αντικατάσταση του ξηρού συμπλέκτη που χρησιμοποιούνταν ως τώρα. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home. I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the monster, the son of my bed. Get along with the voices. Ταυτόχρονα, η έξοδος της μετάδοσης μετακινήθηκε από την αριστερή πλευρά αντί για τη δεξιά, ενώ αντίστοιχα η εξαγωγή που ήταν στο εμπρός μέρος του κυλίνδρου άλλαξε με την εισαγωγή ψεκασμού να είναι επάνω και η εξαγωγή κάτω. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της ισχύος του κινητήρα στους 125 ύπους, προσφέροντας κορυφαία ισχύ και επιδόσεις. Η νέα GS είναι 9 κιλά βαρύτερη από το προηγούμενο μοντέλο, φτάνοντας στα 240 κιλά με καύσιμα, την ώρα που ο ανταγωνισμός της είναι ελαφρύτερος, με το Mugi-Stranda να είναι 234 κιλά και το KTM 1190 Adventure να φτάνει τα 230 κιλά. Το 1200 GS είναι μια εντελώς νέα μοτοσικλέτα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει αλλαγές μόνο στον κινητήρα, αλλά και στο πλαίσιο. Το πλαίσιο λοιπόν είναι καινούριο, περιμετρικό, από ατσάλινους σωλήνες, ενώ το σύστημα Telelever εμπρός απέκτησε καινούριο βραχίωνα. Αντίστοιχα, η πίσω ανάρτηση, το κέλυφος του άξονα και ο μοχλός παραλέβερ είναι όλα ξανασχεδιασμένα. Νέα είναι και τα φρένα εμπρός, με δαγκάνες ακτινικής στήριξης, με δίσκους διαμέτρου 305 χιλιοστών της Brembo και BMW Motorrad Integral ABS στον βασικό εξοπλισμό. Το R1200 GS διαθέτει 5 χάρτες οδήγησης, τον Dynamic που είναι ο πιο sport, τον Road για κανονική χρήση, τον Rain που μειώνει την απόκριση στον γκάζι, τον Enduro για off-road οδήγηση και τον Enduro Pro, όπου δεν επιλέγεται από τον πίνακα οργάνων, αλλά βγάζοντας μία φύσα που βρίσκεται κάτω από τη σέλα.
Οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις, οι οποίες είναι προαιρετικό εργοστασιακό αξεσουάρ, προσαρμόζονται ανάλογα με τον επιλεγμένο χάρτη που επιλέγει ο αναβάτης, αλλάζοντας το ύψος και τη σκληρότητα της ανάρτησης κάθε φορά. Η θέση οδήγησης είναι όρθια και ο κορμός καλύπτεται αρκετά καλά πίσω από τη ρυθμιζόμενη ζελατίνα, η οποία μπορεί να αλλάξει το ύψος της ακόμα και εν κινήσει. Η σέλα έχει πλούσιο αφρόδες υλικό και δεν κουράει στο ταξίδι, ενώ η θέση του συνεπιβάτη είναι μεγάλων διαστάσεων με χειρολαβές ενσωματωμένες, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο θέσεις μακριά και κοντά στον οδηγό. Ο πίνακας οργάνων είναι καινούριος, με μεγαλύτερη οθόνη. Το ταχύμετρο και το στροφόμετρο είναι αναλογικά, ενώ στην ψηφιακή οθόνη υπάρχει υπολογιστής ταξιδίου με πλήθος ενδείξεων και πληροφοριών. Ενώ για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα τοποθετείται και LED κυρίως προβολέας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μας έκανε εντύπωση η ευστροφία του κινητήρα και η ροπή που έχει στα χαμηλά, ανεβάζοντας ακαριέα στροφές που χωρίς το traction control θα ήμασταν πρώτη, δευτέρα, τρίτη λαμπάδα. Ένα traction control που απενεργοποιείται βέβαια με το πάτημα ενός κουμπιού. Όπως είπαμε λοιπόν και στην αρχή, το νέο R1200GS εξυγχρονίστηκε σημαντικά, αποκτώντας χαρακτηριστικά που δεν είχαμε ξαναδεί σε boxer κινητήρα στην 90χρονη ιστορία της BMW και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης γενιάς GS.